Είναι από τις πιο αγαπημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι η εκπομπή που ακουμπά σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ο λόγος για την εκπομπή Κυριακή στο χωριό ξανά. Παρουσιαστής ο Κωστής Ζαφυράκης. Και όπως σας έχουμε πει, αυτή την Κυριακή έχουμε προβολή για το Λέχοβο, έχουμε μια αναφορά για το Λέχοβο, την ιστορία του, τους ανθρώπους, την λαογραφία του, τα πάντα. Πάμε να συναντήσουμε τον Κωστή Ζαφυράκη. Κωστή, καλώς μας ήρθες, καλό μήνα με υγεία να ευχηθώ καταρχήν. Καλό μήνα, υγεία, δύναμη, αγάπη, πάθος, Λέχοβο, όλα μαζί. Πολύ, πολύ ωραία, καλώς σας ήρθα από οι τόπες, αλλά μακάρι να ήμουν εκεί, δεν είμαι εκεί, είναι Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Και εκεί είναι όμορφα, γιατί είναι η Φούλα Θερμαϊκού, είναι πανέμορφη πόλη. Ωραία πόλη, ναι, ναι, από τις ωραιότερες όλου του πλανήτη, θα λέγαμε εμείς, για μας που έχουμε περάσει έστω και λίγο από εκεί, την έχουμε στην καρδιά μας. Και εγώ την αγαπώ πολύ και για αυτόν τον λόγο ζω εδώ, έχω επιλέξει να ζω στη Θεσσαλονίκη. Αν και εδώ και 1,5 χρόνο που κάνω το Κυριακή στο χωριό, δεν έχω σπίτι, δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα, μόνο χωριά. Παντού. Δηλαδή έχεις Ελλάδα. Έχω Ελλάδα. Έχεις Ελλάδα. Έχω Ελλάδα. Λοιπόν, φέτος πόσα επεισόδια θα δούμε? Κοίτα, ξεκίνησαν ήδη προβολές. Ναι. Θα δούμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο, αρχές Ιουλίου, όπως πέρσι. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, γιατί ναι. Δεν προλάβαμε να σε χαρούμε εδώ στο Λέχοβο. Την άλλη μέρα βρέθηκε σε ένα. Στη Κοζάνη, αν θυμάμαι καλά. Την επόμενη, δηλαδή μετά το Λέχοβο, το επόμενο γύρισμα που κάναμε μετά το Λέχοβο ήταν στην Κοζάνη, στην Εράτυρα. Στην Εράτυρα, ναι, ναι, θυμάμαι. Ναι, 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 στην Εράτυρα, το οποίο θα προβληθεί την επόμενη Κυριακή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον για τις αναρτήσεις σου, έφυγε πολύ σοφότερο από το Λέχοβο, με πολλά. Έμαθε πολλέ τέχνε. Πώς το λένε, είστε εκπαιδευτές. Πώς το λένε, μαζεύετε τον κόσμο και μας εκπαιδεύετε σε πολύ ωραία πράγματα. Αυτό είναι ό,τι χάρηκα περισσότερο στο Λέχοβο, Πέτρο, είναι το ανθρώπινο στοιχείο που, εντάξει, για μένα είναι πάντα ο άξονας. Δηλαδή πάντα θέλω να συναντάω ανθρώπους και μέσα από αυτούς να ανιχνεύω την ιστορία, να μαθαίνω τον τόπο, τα κέφια σας, τα ζόρια σας, οι ωραίες ιστορίες, αυτά που έχουν ζήσει οι παππούδες, αυτά που ζουν οι νεότεροι. Οι νέοι άνθρωποι στο Λέχοβο είναι μεγάλη δύναμη. Όπως και οι γυναίκες επίσης. Έτσι, αντλούμε. Ιδιαίτερα από τις γυναίκες της ζωής μας, αντλούμε δύναμη. Και... λοιπόν. Είχαμε πολύ ωραία συναντήση στο Λέχοβο, το ξέρεις πολύ καλά, τα συζητήσαμε και όταν ήμουν εκεί, σου τα είπα και στις συζητήσεις που κάναμε. Μας φέρατε και εκείνες τις εξαιρετικές πίτες. Ποιος μαγείρεψε αυτές, η μαμά, ποιος τις έκανε τις πίτες? Είναι όλες οι γυναίκες, βάζουν τη μαστοριά τους και είναι. Όχι, δεν λέω για την εκπομπή, αυτές που φάγαμε στο ραδιόφωνο. Α, στο ραδιόφωνο ήταν της μητέρας μου, ναι. Της μητέρας, πώς τη λένε τη μητέρα σου? Ελπινίκη. Ελπινίκη, κυρία Ελπινίκη, καλημέρα. Καλημέρα και θέλω οπωσδήποτε να επιστρέψω για να σας γνωρίσω ακόμα καλύτερα. Πολύ ωραία. Και πολλά φιλιά. Θα χαρεί και η ίδια. Θέλω πολύ. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, οι εντυπώσεις από το πέρασμα εδώ από το Λέχοβο πολύ όμορφες και αναμνήσεις. Κοίταξε τώρα, υπάρχει μια ανάμνηση που λέγεται Ράδιο Λέχοβο που ξέρεις πολύ καλά, μετράει 20 χρόνια. Έτσι. Η πρώτη συνάντηση έγινε από μια άλλη εκπομπή, την Έξοδος. Το Έξοδος ήταν, ναι. Όταν έκανα το Έξοδος στην Ευτρία και χάρηκα πάρα πολύ που είχατε κρατημένο το βίντεο και έτσι μου το στείλατε. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Με είδα πως ήμουν πριν από 20 χρόνια και κυρίως τι έκανα πριν από 20 χρόνια. Αλλά ήταν πολύ ωραία η συνάντησή μας. Ήταν κινηματογραφική τελείως. Έτσι είχε αποτυπωθεί και στην εκπομπή πριν από 20 χρόνια για την Ευτρία πάλι. Έτσι. Και χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναπέτυχα και που ξαναγίναμε πάλι θέμα οι δυο μας για το χωριό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εγώ το χάρηκα πάρα πολύ και όλα τα παιδιά εδώ του σταθμού. Βέβαια να πούμε ότι η εικόνα σου εκείνη την εποχή ήταν διαφορετική. Μεγαλύτερο μαλλί. Μεγαλύτερο μαλλί και πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία. Τώρα έχουμε μικρίνει και το μαλλί. Έτσι ακριβώς. Και η ηλικία κατέβηκε. Έτσι, έτσι. Γινόμαστε όλο και πιο όμορφοι και πιο ωραίοι. Ελπίζουμε τουλάχιστον να απεικονίζεται αυτό και στην κάμερα, έτσι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό. Το έχει πετύχει. Σταμάτα. Να δει την Κυριακή τον εαυτό σου. Σε μια πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε, το λέω στου φίλου που μα ακούνε τώρα. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Πέτρο για αυτό το ιστορικό ραδιόφωνο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει ένα ραδιόφωνο με τέτοια ταυτότητα που καλύπτει αυτή την περιοχή, που έχει δυνατό σήμα, που μπορεί να το ακούνε όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο, που υπάρχουν δηλαδή φωνές όπως η δική σας, γιατί δεν είναι, και να κρατάει τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει ιδιωτικό ραδιόφωνο εκτός Αθήνας και εκτός Θεσσαλονίκης, που και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ δύσκολο πια. Σκέψου τώρα σε μια μικρότερη πόλη όπως είναι μια Κομόπολη, ένα χωριό όπως είναι το Λέχοβο.
Οπότε σας βγάζω το καπέλο. Πέτρο, Γιώργο και την επόμενη γενιά που έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και βέβαια εμείς να τα αποδώσουμε, γιατί η εκπομπή Κυριακή στο χωριό είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας. Παρουσιάζει το πιο όμορφο κομμάτι, και να σου πω ότι με το που ανακοινώσαμε ότι θα είσαι εδώ στην εκπομπή, έχουμε μηνύματα από Γερμανία, από το Wiesbaden, έχουμε από το Πέρθ της Αυστραλίας, από το Brisbane της Αυστραλίας, από τη Μελβούρνη, που λένε ότι και εκεί σε βλέπουν. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται. Έχουν μηνύματα μέσα από το Earth World πιθανότατα ή μέσα από το Earthflix. Μέσα από το Earthflix πια μπορείς να δεις την εκπομπή όποτε θέλεις εσύ, όποια στιγμή θέλεις εσύ. Γιατί αμέσως μετά την προβολή, την Κυριακή δηλαδή, το Λέχοβο, μια μισή ώρα θα ξεκινήσει, τρεις η ώρα θα τελειώσει. Αμέσως μετά ανεβαίνει στο Earthflix. Που σημαίνει ότι οπουδήποτε σε όλο τον πλανήτη, όποιοι μας ακούνε τώρα, είτε Αυστραλία, είτε Γερμανία, είτε παντού, μπορούν να δουν την εκπομπή στο Earthflix όποιες φορές θέλουν, όποια στιγμή τη μέρα και τη νύχτα θέλουν. Αυτό είναι το ωραίο με το Earthflix. Και επίσης έχω μηνύματα πολλά κι εγώ, μου στέλνουν στο Facebook ή στο Instagram, ή κάποιοι βρίσκουν το mail μου, δεν ξέρω, αλλά πάντως έχω μηνύματα και από ανθρώπους που είναι τώρα, μια κυρία από το Σικάγο, ας πούμε, τώρα το τελευταίο μήνυμα που πάει επίσης παρακολουθεί την εκπομπή, και από Αυστραλία και από Γερμανία, δηλαδή μου στέλνουν οι άνθρωποι, με έναν τρόπο με βρίσκουν και μου μεταφέρουν αυτή τη συγκίνηση, γιατί και εγώ συγκινούμαι όταν ακούω, όταν τους ακούω, όταν διαβάζω τα μηνύματά τους. Που παρακολουθούν την εκπομπή και είναι άνθρωποι, και επειδή χωρίς να θέλω να περηφανεύομαι και να περιαυτολογώ, αλλά επειδή εμένα μου αρέσουν πολλοί άνθρωποι και μου αρέσει πάρα πολύ από τους ανθρώπους να αλλιεύω κάτι ωραίο, λίγο κάτι από την ψυχή τους, και όχι κάτι, ξέρεις, εύκολο και γρήγορο. Δηλαδή αφιερώνω χρόνο, όπως το κατάλαβες και εσύ, για κάθε άνθρωπο που συναντώ σε όλα τα χωριά. Οπότε θέλω από κάθε άνθρωπο να παίρνω το μαργαριτάρι του, ρε παιδάκι μου. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη συγκίνηση. Με παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, από χωριά, από άνθρωποι που έχω γνωρίσει, όπως εσύ, που είναι φίλοι πλέον. Με παίρνουν τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής κλαίγοντας. Δηλαδή είναι συγκινημένοι, και αυτό για μένα είναι, πώς το λένε, πολύ μεγάλο παράσημο, Πέτρο. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ συγκινούμαι πολύ με όλα αυτά. Πολύ. Μ' αρέσουν πολλοί άνθρωποι. Η εκπομπή είναι πολύ πιο ανθρωποκεντρική από όσο ήταν κάποτε η εκπομπή. Γι' αυτό βάλαμε και το ξανά, γιατί είναι μια καινούργια εποχή για την εκπομπή αυτή, για το Κυριακή στο χωριό ξανά. Που είναι ούτως ή άλλως το βαρύ πυροβολικό της ΕΡ3. Μια εκπομπή με τόσα πολλά χρόνια και μια εκπομπή με τόση μεγάλη επιτυχία. Τόσα χρόνια. Έχει 15 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια, μπορεί και παραπάνω, που προβάλλεται αυτή η εκπομπή. Σε μια εποχή που η τηλεόραση αλλάζει πάρα πάρα πολύ, βλέπουμε εκπομπές να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν, να έρχονται καινούριες εκπομπές και να κλείνουν σε ένα μήνα, η εκπομπή Κυριακή στο χωριό παραμένει. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί πηγαίνοντας σε όλα αυτά τα χωριά, Κωστή, μένει και η ιστορία του χωριού, γιατί πολλά από τα χωριά μας πια ξέρεις ότι λιγοστεύουν οι κάτοικοι, υπάρχουν προβλήματα με την ελληνική περιφέρεια. Παιδάκι μου, τελειώνουν τα χωριά, τελειώνει η ιστορία, τελειώνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή σκέψε τώρα, εγώ που είχα αυτή τη συνάντηση με τις γιαγιάδες που κάτσαμε στο πεζούλι και εκπλέξαμε και κουβεντιάσαμε και κεντήσανε και μου δείξαν τις πρίκες τους. Είδες τη φωτογραφία, ανέβασα μια φωτογραφία. Ναι. Αυτή την έχω μπροστά μου τώρα, ξέρεις, και παίρνω έμπνευση. Είναι η Άννα, η Αναστασία, η Βασιλική, θυμάμαι και τα ονόματά τους. Ο Γιώργος, που είναι μαζί μας στην παρέα και κάνει το κέφι του και κάνει πλάκα. Αυτές οι συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους είναι σπάνιο πράγμα. Πώς το λένε, είναι κομμάτι για μουσείο. Ο τρόπος που εκφέρονται τη γλώσσα, οι ιστορίες που σου αφηγούνται, το κέφι τους. Μια άλλη τελείως οπτική γωνία για τη ζωή, δεν διαφορετική από αυτή που έχουμε εσύ και εγώ. Το θέμα είναι ότι στο Λέχοβο, απέρα από τη Βασιλική και τον Γιώργο που είναι παππούδες, ας πούμε, συναντάς και τα παιδιά. Συναντάς τη Νίκη. Καταλαβές. Συναντάς τους μικρότερους. Συναντάς τα παιδιά που παίζουν, που πας στο γήπεδο δηλαδή και βλέπεις τα παιδιά, το Χρυσόστομο, τον Αναστάση που παίζουν handball. Υπάρχει ομάδα handball. Υπάρχει νέος κόσμος, αγόρια και κορίτσια που κάνουν τις προπονήσεις τους, που επιλέγουν να ζουν στο χωριό. Ακόμα δηλαδή ο Αναστάσης και ο Χρυσόστομος που μου λέγανε ότι σπουδάζουν, αλλά θέλουν όταν ξεκλέβουν χρόνο ακόμα και κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκονται στο Λέχοβο, όχι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία και για το πώς συνεχίζεται η ιστορία του χωριού. Έτσι ακριβώς. Ναι, αυτό το χάρηκα πάρα πολύ στο Λέχοβο. Επίσης ντύθηκα και με λυσοκόμος, αν θυμάμαι καλά, στο Λέχοβο. Με τον Χρήστο ήσουν μαζί. Με τον Χρήστο και τον παπά του.
Λοιπόν, οπότε θα σε δούμε σε κάποια φάση της ζωής σου, αφού έμαθες την τέχνη να... Στο Μελισσοκόμο τώρα, ναι. Έμαθα να κεντάω από τις κυρίες, από τη Βασιλική. Έμαθα από τον Χρήστο τη Μελισσοκομική. Έμαθα την τέχνη του Πετρά επίσης. Πολύ... Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις, θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την παράδοση των πετράδων εδώ στο Λέχοβο, αλλά είναι σύλλογο, δύσκολο. Έχει Παντελεήμονα, έχει το σύλλογο εκεί, ναι. Ο σύλλογος, βέβαια, που να πούμε ότι είναι μέσα στα 6 πρώτα συνδικαλιστικά όργανα σε πανελλαδικό επίπεδο. Πανελλαδικό, εννοείται, είναι ιστορία. Το λέμε αυτό στην εκπομπή. Έχουμε συζήτηση για τον Άγιο Παντελεήμονα. Όπως και για το Λογογραφικό Σύλλογο και για το μουσείο που πήγαμε μέσα και είδαμε και για τη δράση που κάνουν τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου όλοι και οι γυναίκες του χωριού και οι άνδρες του χωριού, δηλαδή. Το, η βιβλιοθήκη που έχετε εκεί, τα κοιμήλια που υπάρχουν, δηλαδή όλα αυτά είναι ζωντανά με έναν ωραίο τρόπο. Ένα ωραίο αφήγημα είναι η λογογραφία στο Λέχοβο. Μου άρεσε πάρα πολύ, πέρασε ωραία, κινηματογραφήθηκε πολύ ωραία από τα παιδιά, από τους δικούς μου ανθρώπους, τους φίλους μου. Εξαιρετική είναι στη δουλειά τους, τους είσαμε για μία ακόμα φορά. Βέβαια δεν ήταν οι ίδιοι. Όχι, με το έξοδο. Εντάξει, ήταν άλλοι και πολύ περισσότεροι, γιατί τότε ήμασταν λιγότεροι. Τώρα είμαστε πολύ περισσότεροι, γιατί οι ανάγκες της εκπομπής είναι πολύ μεγαλύτερες. Είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για να βγει αυτή η εκπομπή. Έχει πολύ κόπο, πολύ αγώνα, έχει δηλαδή πολύ μεγάλη φροντίδα από εμάς. Και πολύ τώρα... καλό αποτέλεσμα να συμπληρώσω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες και ευχαριστώ και όλους όσοι το αναγνωρίζουν, γιατί για μας είναι πολύ μεγάλο στοίχημα το να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τα χωριά με έναν τρόπο φρέσκο και τους ανθρώπους. Μέσα από αυτή την κουβέντα και τη συζήτηση που κάνω μαζί τους να κινηματογραφηθεί όλο αυτό τόσο ωραία, να υπάρχει μια τρυφερότητα που να βγαίνει μέσα από την οθόνη, κατάλαβες, αυτό για μένα είναι ζητούμενο, δεν είναι το αυθεντικό, αυτό που λέγαμε, που έλεγες πριν, ότι υπάρχουν εκπομπές που ανοίγουν και κλείνουν και ξεκινάνε και σταματάνε ενώ το Κυριακή στο χωριό αντέχει, είναι γιατί είναι αυθεντικό. Καταλαβες. Όταν έχεις να κάνεις με το αυθεντικό και τον άνθρωπο, αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, όσα χρόνια και να περάσουν, όσο ξέρω εγώ και να αλλάξουν τα πράγματα και οι άνθρωποι και οι συνήθειές μας. Ωραία. Γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, το ξέρω. Και το Κυριακή στο χωριό, κάποτε ήταν μια άλλη εκπομπή, είχε μια άλλη δυναμική, ήταν αλλιώς. Τώρα είναι η εποχή που τα πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά. Σκέψω ότι εγώ βάλαμε σε κίνδυνο, μεγάλο κίνδυνο, τις ζωές μας, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, γιατί κάναμε γυρίσματα μέσα στον COVID. Μέσα στην πανδημία που ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Που τα πράγματα ήταν ζόρικα, που είχαμε φόβο, που έκανα 5 τεστ την εβδομάδα. Για να μπορέσω να είμαι, για να είμαι εντάξει, με μια αγωνία, με μια ανησυχία. Αλλάζαμε χωριό, από χωριό στο χωριό, με πολλή επαφή, με κόσμο. Και δεν ήθελα εγώ να εγκαταλείψω την αγκαλιά, ας πούμε, και τη σχέση μου με τους ανθρώπους. Οπότε ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα ήταν και επικίνδυνο. Μέσα στην πανδημία κάναμε γυρίσματα. Δηλαδή θεωρώ ότι κάναμε πολύ δύσκολο πράγμα σε μια τόσο ζόρικη εποχή για τον πλανήτη. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά. Ωραία. Αλλά και είμαστε όλοι καλά. Και όλοι να είμαστε καλά και να σε χαιρόμαστε τηλεοπτικά και να σε χαρούμε και πολύ πολύ σύντομα και πάλι εδώ να έρθεις. Το υποσχέθηκα στον Γιώργο, έρχεται. Το υποσχέθηκα στην Ελπινίκη, για τις πίτες. Έτσι, έτσι. Και να πιούμε. Τα κορίτσια που μαγειρέψανε τα αριστουργήματα, δηλαδή οι γυναίκες είναι διαμάντια. Θέλω να μου τις φιλήσεις όλες. Αν μας ακούνε τώρα, πολλά φιλιά. Πολύ ωραία. Φιλιά σε όλα τα κορίτσια που μαγειρέψανε και που κουβεντιάσαμε και περάσαμε ωραία μαζί εκεί στις Βρύσες. Τι ωραίες οι Βρύσες. Είναι ένα από τα σημεία αναφοράς του Λεχόβου. Να ξέρεις. Πώς? Λέω, η εκπομπή κλείνει. Με τις Βρύσες. Όχι, με μένα να πήρω ένα ποτήρι νερό από τις Βρύσες. Την πάτησες. Αυτό υπάρχει συμβολισμός. Την πάτησες. Λοιπόν, αναφερθήκαμε και στη νέα γενιά λίγο πριν εδώ του σταθμού. Ο γιος του Γιώργο Βασίλης είναι στην Άρδα, φοιτητής εκεί και μας ακούει τώρα και στέλνει τους χαιρετισμούς. Γεια σου ρε Βασίλη. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι την πάτησες με τις Βρύσες, γιατί όποιος πίνει νερό στην πλατεία του Λεχόβου από αυτές τις συγκεκριμένες Βρύσες μένει στο Λέχοβο, λένε και... Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Άστο ανοιχτό. Θα δείξει. Αυτό το λογαριασμό, άστο ανοιχτό. Θα δείξει. Λοιπόν, Κυριακή, 4 του μήνα, 1:30 το μεσημέρι, όλοι στην E3 συντονιζόμαστε και παρακολουθούμε ένα ακόμα φανταστικό επεισόδιο της εκπομπής Κυριακής στο χωριό ξανά.
Με αναφορά στο Λέχοβο αυτή τη φορά. Είναι το Λέχοβο, πρωταγωνιστής στο Λέχοβο. Και οι άνθρωποι του Λεχόβου είναι μπροστά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη φιλοξενία σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, που σας ξαναείδα σας, που γνώρισα όλους τους ανθρώπους του Λεχόβου. Και όσοι μας ακούν την Κυριακή να μου στείλουν τα σχόλιά τους και ό,τι αγαπάνε, αν δουν την εκπομπή, πώς τους φάνηκε. Θέλω πάρα πολύ. Έχω αγωνία. Όλο το Λέχοβο να μου στείλει μηνύματα. Να ξέρεις ότι δεν θα κινείται τίποτα στο Λέχοβο την ημέρα, κύριε. Έξω στους δρόμους δεν θα υπάρχει τίποτα. Ωραία, πολύ χαίρομαι. Να το δείτε. Νομίζω θα συγκινηθείτε πολύ, όπως συγκινήθηκα και εγώ, παρόλο που το είμαι μέσα σε αυτό και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Mm-hmm. Αλλά παίρνω μια απόσταση κάποιες φορές. Έχει περάσει και καιρός τώρα από το γύρισμα και είδα το επεισόδιο καθώς το μοντάραμε. Θα συγκινηθείτε, έχω μια τέτοια. Εγώ το τρέιλερ που είδα συγκινήθηκα, Κωστή. Α, εντάξει, το okay. Εσύ θα κλάψεις, είμαι σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε ανά τον κόσμο και μέσω διαδικτύου, με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να δείτε το επεισόδιο και το επεισόδιο αυτό, όπως θα παρακολουθείτε και όλα τα επεισόδια της εκπομπής Κυριακή στο χωριό ξανά. Το είναι... Netflix, το Netflix είναι όλα τα επεισόδια, παιδιά. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε όλα τα επεισόδια όσες φορές θέλετε. Ναι. Κωστή, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια, εγώ, καλή δύναμη. Αγάπη μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε. Και εγώ, Πέτρο μου, φιλί μεγάλο, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πολύ. Φιλιά στο Λέχο. Και εμείς, καλημέρα. Yeah, καλημέρα. Yeah. Καλημέρα στον Κωστή Ζαφυράκη, είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής Κυριακή στο χωριό ξανά. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 1:30 το μεσημέρι, το Λέχοβο με την ιστορία του, τους ανθρώπους του, τη λαογραφία του, τα πάντα. Συντονιστείτε με την ΕΤΡΙΑ για να παρακολουθήσετε αυτό το πολύ όμορφο επεισόδιο.